Μη χασμουριέσαι. Τη δουλειά σου μαθαίνω. Με κάνεις και νιώθω ανασφάλεια, δεν το καταλαβαίνεις. Σας παρακολουθώ. Ναι, το βλέπω. Μάσα πιο όμορφα και τσίχλα τέχνη είναι. Λοιπόν, ο Νικολάου. Σε αυτόν μπορείς να στείλεις μια λιγότερο όμορφη, αρκεί να μην πετάει το στόμα της βατράκια. Αυτός κάνει τρίμερα εκτός έδρας. Νύφη μου. Βυσσαρίωνα, τι λένε. Φέρτε εδώ. Ναι. Κυρία Φρόσο. Η Λίζα είμαι. Είμαι έξω από την πόρτα μου, ανοίγετε. Ποια πόρτα? Αυτή που σας χτυπάω. Με βρήκες, Βυσσαρίωνα. Ανοίξτε μου, για καλό έχω έρθει. Πήγαινε να ανοίξεις. Πήγαινε να ανοίξεις. Σε ευχαριστώ που μίλησες στον Γιώργο. Για το παιδί το έκανα. Ο Γιώργος δεν γνώρισε πατέρα. Θα γίνει καλός πατέρας για την κόρη σου. Δεν είναι μόνο αυτό. Το παιδί δεν είναι το μόνο που δεν ήξερε ο Γιώργος. Και εδώ που φτάσαμε, καλύτερα να λέμε μόνο αλήθειες. Γεια. Απαπα. Α, καλείσαι και του λόγου σου. Όχι που θα πέφτα έξω εγώ. Πώς το κατάφερες αυτό το... Α, μη με ρωτάς. Με αυτά με απειλεί ο γαμπρός μου. Ο Φώτης, ο βουλγαρομπίχτης. Άστον αυτόν τον έχω τακτοποιημένο άλλο. Τι. Τι. Μην ασχολείσαι με τους πεθαμένους. Με τον Δημήτρη να δούμε τι θα κάνουμε. Που δεν έχω φοβηθεί τίποτα. Και φοβήθηκα τον Κρόνο στο 10ο σπίτι. Φαγώθηκε να κλείσει την επιχείρηση. Μα είδες, μαζί τη φτιάξαμε. Έλατε, στρωμένη δουλειά. Και νόμιμη, καθαρή, δεν έχουμε παρεδώσει εμείς. Το ακίνητο δικό σου είναι. Με κόβεις για άνθρωπο που να πετάει λεφτά στα νίκια. Κρίμα όμως. Κρίμα, άμα το δουλέψεις αυτό καλά. Κρίμα, κρίμα. Κρίμα, κρίμα, μόνο κρίμα. 20 άτομα προσωπικό έχω στο κεφάλι μου. 20 κοπέλες τις έχω σαν παιδιά μου. Έρχονται εδώ, τους κλείνω ραντεβού. Ξέρω που τις στέλνω, ξέρουν που πάνε. Κάνουμε καμιά φορά και κάνα πάρτι. Πού θα πάνε τώρα, έχω σκάσει. Σε εδώ έχω σκάσει εγώ. Αχ, δεν έχω και καμιά καπάτσα να τη βάλω στο πόδι μου. Να δούμε τώρα πώς θα κλείσουμε το στόμα του κουμπάρου σου. Ναι, εντάξει, αυτές όμορφες κοπέλες είναι, δεν έχουν μυαλό. Με τρία φύλλα μαρούλι, πώς να δουλέψει ο εγκέφαλος. Αχ, γελάσαμε πάλι. Δεν έχω και μια κόρη να της γράψω την επιχείρηση, καμιά καπάτσα που να ξέρει τη νύχτα. Έχεις μεγάλη ατζέντα. Όλη η Αθήνα εδώ μέσα είναι. Δεν έχεις κομπιούτερ. Δεν ξέρω εγώ από αυτά. Α, δεν επιτρέπεται. Θες αναβάθμιση. Ό,τι καταλαβαίνεις, έχω εμπιστοσύνη. Λοιπόν, εγώ θα πετούσα ένα κρυφό φωτισμό εκεί πέρα και θα έβαζα και ένα home cinema. Ε? Ό,τι θες, την επιχείρηση και τα μάτια σου. Όχι που θα μας βάλει λουκέτο το τέρας, ε. Άντε, άντε γιατί, άντε. Άντε για μας, άντε για μας.